εργήσεις και θαυμαστός εγκάρεσι νυν πειασματί τους. Το θείο δράμα ετελείωσε. Ο Κύριος αναστήθηκε. Η Παναγία ήταν πια προστατευωμένη του Ιωάννη. Ο Κύριος μετά 40 ημέρες αναλήφθηκε στους ουρανούς και την Πεντηκοστή έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Φώτισε τους Αποστόλους και εκείνοι σκορπίστηκαν στα πέρατα του κόσμου φέρνοντας παντού το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Τα χρόνια πέρασαν. Η Παναγία ήταν τώρα 58 ετών. Καιρός πια να ξεκουραστεί. Και να, πάλι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Πάντοτε κατά την παράδοση της αρχαίας εκκλησίας της πρόσφερε ένα κλαδί από δάφνη και της μετέφερε το μήνυμα της μεταστάσεώς της στους ουρανούς. Χαίρε Θεοτόκε, μετά τρεις ημέρες μετατίθεσε στα ουράνια. Χαρά υπερκόσμια, ανέκφραχτη γέμισε την ψυχή της. Από το μυαλό της πέρασε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, από τα εισόδια της στο ναό μέχρι την Πεντηκοστή. Θυμήθηκε τους ευσεβείς γονείς της, τον Ευαγγελισμό της 25 Μαρτίου. Τον δίκαιο Ιωσήφ, την θεία της, την Ελισάβετ, τον αρχιερέα Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου, τον δίκαιο Σιμεών με την προφητική του μορφή, τη γέννηση του Χριστού, τους ποιμένες, τους μάγους, τη Φάτμη, το τον φωνιά Ηρώδη, την προσφυγιά στην Αίγυπτο. Θυμήθηκε τα παιδικά χρόνια του Χριστού, τα παιχνίδια του με τα παιδιά της γειτονιάς και πιο πολύ την φιλία με τον πρόδρομο. Και το γάμο της Κανά της Γαλιλαίας.
θυμήθηκε τη μεταμόρφωση το όρο Σταβόρ. Πέρασαν από το μυαλό της οι δραματικές στιγμές των παθών του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χαίρε Παρθένων Κάρκυμα, Παρθένε Πετρών και Πανθαυμαστών, Μητέρων Αγράισμα ωραίων και Πάντημων, Πιπτών των χαίρε ετοιμών. Μύθηκε εκείνο το τετέλεστε. Θυμήθηκε την ταφή του, τα κλάματά της. Χαμογέλασε στη θύμηση της Αναστάσεως. Πήγε στην Πεντηκοστή, ύστερα στα υπόλοιπα χρόνια και τη συντροφιά και προστασία του Ιωάννη και του Πέτρου. Αποστόλων και κήρυγμαν, Θεία Μαθαίνη βοήθων, εξαίσιον ακούσμαν, χαίρεθον Κύριον του Χριστού και καθαρών εν διέτοιμα. Και τώρα, να το νέο μήνυμα, χαίρε Θεότοκε, μετά τρεις ημέρες μετατίθεσε στα ουράνια. Μια επιθυμία τώρα γεννήθηκε μέσα της, να ξαναδεί τους μαθητές του Χριστού, να τους αποχαιρετήσει. Αυτοί να της κλείσουν τα μάτια, αυτοί να την θάψουν. Γρήγορα ετοιμάστηκε και τράβηξε προς το όρος των ελαιών, εκεί που ο Χριστός προσευχήθηκε για τελευταία φορά, εκεί που ο Χριστός πέρασε την αγωνία του θανάτου, εκεί που πήγαινε και ίδια πολύ συχνά και προσεύχονταν. Γονάτισε, δίπλα της άγγελοι και αρχάγγελοι σταματούσαν με δέος και υμνούσαν το Δημιουργό Θεό. Αντιπισμένον χαιρερπίστον ψυχόνιμον, δεξαμένη γαρ των στεναγμών, ψυχής της εμείς των δεινών μέσα σώκας, εις το ημνή και βάση ασυγητός, χαίρε κόρη αγγέλων υπερτερών. Η προσευχή της τελείωσε, κατέβηκε από το όρος των ελαιών, πήγε βιαστικά στο σπίτι που έμενε και άρχισε την ετοιμασία. Φόρεσε τα σάβανα,
ξαπλώθηκε πάνω στο κρεβάτι της, πήρε το σχήμα που έπρεπε να πάρει, σταύρωσε τα χέρια της και αμέσως μια υπερκόσμια λάμψη σκορπίστηκε γύρω της. Ουράνιες ψαλμωδίες ακούστηκαν παντού και σε λίγο, να, τα παλικάρια του γιού της. Έναν ένα σύννεφα τους άρπαξαν και βρέθηκαν με μιας δίπλα στην Θεοτόκο. Δεν τα έχασε, το περίμενε. Να ο Πέτρος, ο Ιωάννης. Να ο Ιωάκωβος, αδελφός του Κυρίου. Να και ο Μαθαίος. Να και ο Μάρκος. Να ο Λουκάς. Να και ο Ανδρέας. Να όλοι τους. Ο Παύλος ήταν γι' αυτός εκεί. Ήρθε και αυτός να αποχαιρετήσει την κυρία Θεοτόκο. Να ο Παύλος, το σκεύος της εκλογής. Και ο Ιερόθεος και ο Διονύσιος ο Ιεροβαγίτης ήταν και αυτοί εκεί. Ποιος μπορεί να περιγράψει τις κατοπινές στιγμές? Ποιος μπορεί να σταματήσει χωρίς να θαυμάσει το συγκλονιστικό αυτό γεγονός? Ποιος μπορεί να μην δακρύσει? Έκλαιγε ο Πέτρος, έκλαιγε ο Ιωάννης, έκλαιγε ο Παύλος, έκλαιγαν όλοι μαζί και ο καθένας σαν άνθρωπος έλεγε και τα δικά του. Και η Παναγία τους παρηγορούσε, τους συμβούλευε, τους έδινε θάρρος και όταν τελείωσε και την τελευταία νουθεσία, έναν ένα τους αποχαιρέτησε. Η προσοχή της την τελευταία στιγμή στράφηκε σε έναν μαθητή που έλειπε. «Πού είναι ο Θωμάς?» «Ναι, ο Θωμάς έλειπε». Τους κοίταξε έναν έναν και έκλεισε τα μάτια.